Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Είναι ωραία έτσι που αντικαθιστούμε τους καθημερινούς χαιρετισμούς με έναν τέτοιο ωραίο χαιρετισμό που έλεγε, ξαναθυμίζω, όσο ο Σεραφείμ του Σάροφ, όποτε έβλεπε τον κάθε άνθρωπο, τον οποίον και θεωρούσε όπως είναι εικόνα Θεού. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος και να βλέπουμε τον συνάνθρωπο και να μην θέλουμε να τον δούμε ή να αποστρέφουμε από ασφάλεια το πρόσωπό μας. Εγώ χαίρομαι πάντως που ήρθατε εδώ να τα πούμε ή που θα σταθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην οθόνη σας να δείτε αυτή την παρέα και το λόγο. Και το λέω αυτό γιατί οι αδερφοί μου δυστυχώς αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για το λόγο του Θεού. Πιο πολύ είμαστε για την παρέα, είμαστε για τη συνάντηση, και στην καλύτερη περίπτωση μένουν και κανένα δυο λόγια έτσι μέσα μας, τα οποία θα έπρεπε να έχουν κινητήρια δύναμη και αναζωογονητική, να γίνεται κάτι δηλαδή, αλλά τις περισσότερες φορές δεν έχουν. Πραγματικά είναι φοβερό αν αφήσεις τη σκέψη σου να προχωρήσει μέσα σου λιγάκι και δεν τη σταματήσεις για να μην σε προσβάλλει έτσι εσωτερικά, σε απογοητεύσει δηλαδή. Είναι φοβερό να βλέπεις ότι οι άνθρωποι πλέον είναι έτοιμοι, πανέτοιμοι για εκείνον τον καλό που θα έρθει, που θα είναι ακριβώς σαν τον Χριστό, θα κάνει καλά πράγματα, θα είναι όμορφος, θα φέρει δικαιοσύνη στον κόσμο, θα είναι μονοκράτορας, θα δώσει φαΐ κτλ. Αλλά θα είναι ο Αντίχριστος. Θα είναι αυτός που θα είναι άσχετος με την αλήθεια. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ξεχωρίσουν, αδερφοί μου, όταν γίνεται το καλό, από ποιον γίνεται πλέον. Γιατί όπως σας είπα και ο Αντίχριστος κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα με τον Χριστό. Και είναι φοβερό. Για αυτούς είναι το ίδιο. Και μέσα τους έχουν πλάσει οι άνθρωποι αυτοί της νέας εποχής, του νέου κόσμου, ότι αυτό μας βολεύει γιατί παράλληλα υπάρχουν και υλικές απολαβές. Είναι τραγικό μέσα στην εποχή αυτή που είναι όλα μπερδεμένα, να μπερδεύουμε το Χριστό με τον Αντίχριστο. Αλλά έτσι θα γίνει, αυτή θα είναι η επιτυχία. Οι άνθρωποι που θα είναι ανυποψίαστοι θα δουν τον Αντίχριστο και θα πούν, κοιτάξτε, ξαφνικά μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ξαφνικά εκκλησίες παντού, δωρεάν. Πόσες εκκλησίες έχει η πόλη σας, 10, κάντε άλλες 10. Μάρμαρα, γυαλιά μέσα αυτά, ελευθερία, επιδόματα, ομορφιές, ξέρω εγώ, πάρτε, φάτε, κάντε, όλα έτσι, όπως ήταν μια εποχή εδώ στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, όλα διπλάσια, δώστα όλα. Και θα πιστέψουν λοιπόν οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, ότι αυτός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ο οποίος κάνει ένα γλυκό, όμορφο αγώνα, με μια ωραία γλυκιά μορφή και δύναμη. Χωρίς να φωνάζει, χωρίς να φέρνει αναστατώσεις, τίποτα. Όλα καλά παιδιά, δεν συμβαίνει τίποτα. Αρκεί να κάνετε τις ενεσούλες σας, τις εκτροσούλες σας, τις αμαρτιούλες σας και όλα τα συναφή. Είναι φοβερό, επαναλαμβάνω λοιπόν, να μπερδεύονται τόσο πολλοί άνθρωποι πιστεύοντας ότι πράγματι αυτός είναι ο Χριστός. Μα αυτό γινόταν ανέκαθεν όμως, έτσι. Και εκεί ακριβώς δεν έχουμε αντίρρηση, γιατί έτσι είναι ο κόσμος, έτσι. Ήθελα να σας πω πάνω σε αυτό το παράδειγμα για να καταλάβετε ποια είναι η δεκτή θυσία, έτσι, του ανθρώπου. Θα το πούμε ένα παράδειγμα. Κάποτε όταν μαρτύρησε ο Άγιος Πολύκαρπος, θυμάστε στη Σμύρνη, επίσκοπος Σμύρνης, τον 1ο αιώνα ακόμα μετά Χριστόν, τον βάλανε οι Εβραίοι ημέρα Σαββάτου πάνω σε κάτι ξύλα και τον κάψανε. Εκείνη την ημέρα, μαζί με τους χριστιανούς που μαρτύρησαν με τον Άγιο Πολύκαρπο, μαρτύρησαν και κάποιοι μανιχαίοι χριστιανοί, αιρετικοί όμως. Πώς έγινε αυτό, ξέρετε? Όταν μαρτυρούσε ο Άγιος Πολύκαρπος, ο ηγεμόνας λέει, εσείς τι είστε? Λέει, και εμείς είμαστε χριστιανοί, αλλά εμείς πιστεύουμε, λέει, σε εκείνο κτλ. Κτλ. Και λέει ο ηγεμόνας εκεί, δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Χριστιανίστε και εσείς, ναι, και εσείς μέσα. Και τους έκαψε και αυτούς.
Αλλά τι έγινε μετά, ξέρετε, η θυσία του Αγίου Πολυκάρπου έγινε δεχτή στον Θεό, όχι των Μανιχαίων. Γιατί οι Μανιχαίοι ήταν αρτικοί. Δεν πίστευαν στον Θεό αληθινά όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι το φοβερό αυτό που σας λέω για τον κόσμο τούτο. Θα δεχτεί να θυσιάσει στον Χριστό, σε αυτόν τον οποίον υποθέτει ότι είναι Χριστός, γιατί κάνει τα πράγματα του Χριστού. Δεν θα τον ενδιαφέρει το δόγμα. Δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια. Δεν τον ενδιαφέρει ότι είναι ο Χριστός αυτός. Θα τον ενδιαφέρει ότι κάνει ωραία πράγματα. Αυτά που λέει ο Χριστός. Γιατί αυτά που λέει ο Χριστός μπορεί να τα κάνει οποιοδήποτε, ξέρετε. Με μαγικά κόλπα. Να δώσει ψωμί στους φτωχούς, να ελεήσει. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει όμως είναι η Θεία Χάρη, την οποία την έχει μόνο εκείνος. Και οπωσδήποτε η σωτηρία και η απολύτρωση. Λοιπόν, ο κόσμος θα δέχεται οποιοδήποτε δώρο του Αντιχρίστου μόνο και μόνο γιατί είναι ωραίο. Όχι γιατί είναι του Χριστού. Δεν θα τον ενδιαφέρει η αλήθεια. Δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια. Τον ενδιαφέρει το δώρο. Γι' αυτό και κάνει, και το έχουμε ακούσει και δημόσια αυτό, συνεργασία με τον διάβολο. Εγώ ελεύθερα συνεργαστώ ακόμα και με τον διάβολο για να σώσω την Ελλάδα. Το οποίο φυσικά είναι λάθος. Και έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές ότι δωρεά του διαβόλου, ό,τι και να είναι, είναι του διαβόλου. Μπορεί να σου κάνει τα πάντα αν θέλεις ο διάβολος. Πας πουλάς την ψυχή σου και σου κάνει τα πάντα. Σου δίνει δύναμη, νεότητα, λεφτά, οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι του Χριστού. Και είναι φοβερό, φοβερό αδερφοί μου, το πόσο η θυσία των ανθρώπων θα είναι ιδιωτελής και δεν θα είναι για τον Θεό. Ενώ εμείς το ζητούμενο αυτό που θέλουμε είναι να είναι η θυσία για τον Χριστό και ο Χριστός να μας δώσει αυτά τα οποία μας δίνει. Το οτιδήποτε. Από το παραμικρό μέχρι την Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ο Αντίχριστος δεν θα μπορούσε να δώσει η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά θα κοροϊδεύει τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν αδερφοί μου, η πλάνη είναι μεγάλη και συνεχίζεται να υπάρχει. Γι' αυτό και ξέρετε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι με το ζόρι. Έτσι. Είναι και μάλιστα κρύβεται πολλές φορές και έτσι θα έπρεπε να είναι τελικά, έτσι ώστε να πάει να τον ανακαλύψει αυτός ο οποίος θέλει τον χριστιανισμό. Μη φοβάστε λοιπόν για οποιαδήποτε ανακοίνωση, νέα και παλιά. Μη λυπάστε. Γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν την αλήθεια. Οι άνθρωποι, και ελπίζω να μην ανήκουμε σε αυτούς, είναι αυτοί οι οποίοι ονομάζουν τον Χριστό Κύριο. Ας πούμε εντός της Εκκλησίας, να το πούμε έτσι. Τον ονομάζουν Κύριε. Αλλά δεν τον ακούν. Τον ονομάζουν Φως. Δεν υπάρχει πρόβλημα να τον ονομάσουν Φως. Και όμως δεν τον βλέπουν. Τον ονομάζουν Οδό. Εκεί που λέει κιόλας εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αλλά δεν τον ακολουθούν. Πάνε σε οτιδήποτε μπορεί να είναι υποκατάστατο του Χριστού. Τον ονομάζουν ζωή, αλλά δεν επιθυμούν τη ζωή του Χριστού, επιθυμούν τη ζωή του διαβόλου. Τον ονομάζουν σοφία, αλλά δεν το συμβουλεύονται. Συμβουλεύονται φιλοσόφους, ιστορικούς, τον Α, τον Β, το μυαλό τους, τη γειτόνισσα, το γείτονα, αλλά όταν είναι η εντολή του Χριστού, εκεί δυστυχώς τα χάνουν οι άνθρωποι. Φυσικά τον ονομάζουν παντοδύναμο, αλλά το φοβούνται παράλληλα. Φοβούνται το θάνατο, που είναι δώρο του Θεού. Φοβούνται τη δυσκολία, που είναι δώρο του Θεού. Φοβούνται το οτιδήποτε, που είναι δώρο του Θεού τελικά. Τον ονομάζουν δίκαιο, αλλά δεν τον εμπιστεύονται. Τον ονομάζουν πατέρα, αλλά δεν νιώθουν παιδιά του. Τον ονομάζουν σωτήρα και δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Γι' αυτό και έρχεται το ερώτημα να πει θέλω να σε σώσω, λέει ο Κύριος, αλλά εσύ πώς, αφού δεν θέλεις να σωθείς εσύ, έτσι, δεν θέλεις να σωθείς, πώς θα σε σώσω, αφού δεν θέλεις να σωθείς. Και γι' αυτό αδερφοί μου θα πρέπει έτσι λίγο ενισχύοντας όλο αυτό, να πούμε ότι πρέπει να τονίσουμε έτσι τον λόγο μας ή να εμβαθύνουμε τον λόγο μας μέσα από τα λόγια των πατέρων για το οτιδήποτε, ξέρετε, γιατί για μια φορά εμείς πιστεύουμε ότι θέλουμε απαντήσεις για συγκεκριμένα πράγματα, αλλά τελικά η απάντηση αυτή βρίσκεται απλά στη σοφία των Αγίων Πατέρων μας. Ό,τι και να διαβάσεις, ό,τι και να ακούσεις.
μπορεί εσένα σε ενδιαφέρει ένα θέμα και να ακούσεις έτσι γενικά για την ελεημοσύνη, για την αγάπη, για τη χαρά και να ωφεληθείς μέσα από εκεί. Γιατί έτσι είναι, έτσι λειτουργεί ο Χριστός. Όπως είπαμε και την άλλη φορά, μας εκπλήσει συνέχεια και ποτέ δεν μας δίνει αυτό που θέλουμε, αλλά μακάρι, αλλά αυτό που θέλει εκείνος. Έτσι και στη ζωή μας, να ξέρετε, όπως λένε οι πατέρες, σαν τους ληστές είναι όλα αυτά. Δηλαδή, όπως οι ληστές παραμονεύουν να μας κλέψουν κάτι, είτε νόμιμα, γιατί τώρα γίνεται και νόμιμα εντός εισαγωγικών, είτε παράνομα, έτσι και ο κόσμος με τις απολαύσεις, με τις ιστορίες του, με τα θέλητά του κτλ. Παραμονεύει να μας κλέβει συνέχεια αυτή την προσήλωση. Το οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, ακόμα και όταν φαίνεται κάτι καλό, αν δεν έχουμε συνέστηση γιατί το κάνουμε, μπορεί να μας κάνει κακό. Έτσι. Ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, λίγα λεφτά, αυτά τα απλά πράγματα μπορεί να μας κάνουν κακό. Γι' αυτό δεν πρέπει να συγκοινωνούμε και να συμβαζόμαστε με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πάρα πολύ απλά, σας είπα, δέχονται τον Αντίχριστο σαν Χριστό. Βέβαια, πρέπει να παραδεχτούμε ο καθένας μας ότι το κακό υπάρχει στον κόσμο, γιατί η προαίρεσή μας είναι τέτοια. Έτσι. Και το βλέπουμε κάθε ώρα, κρίνουμε τον εαυτό μας και βλέπουμε ότι όντως έχουμε, ας πούμε, μία προσκόλληση ή έχουμε ένα ενδεασμό ή έχουμε μία συνήθεια για το κακό. Και εκεί δυσκολεύεται ο άνθρωπος, δεν υπάρχει και συνήθεια στη ζωή του. Πολλά χρόνια έκανε το κακό και τώρα δυσκολεύεται όχι μόνο να το ξεπεράσει, αλλά και να βγει από το μυαλό του μέσα σαν καλό, όπως σας έλεγα, βλέπετε. Γι' αυτό και η προαίρεσή μας λέει πολλές φορές, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το βλέπουμε και στα παιδιά μας αυτό, που δεν δίνουμε στα παιδιά μας πραγματικά πιο πολλά πνευματικά πράγματα από τα υλικά. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι δεν δίνουμε εντελώς τίποτα πνευματικό, αλλά αν τα ζυγίσουμε θα δούμε ότι πιο πολλά είναι υλικά αυτά που τους δίνουμε παρά πνευματικά. Βέβαια, αυτό που δίνουμε στα παιδιά είναι οτιδήποτε έχουμε, δηλαδή και υλικό και πνευματικό. Αλλά θα έπρεπε να εμείς να γινόμαστε πιο πνευματικοί άνθρωποι για να δίνουμε περισσότερο πνευματικά. Γιατί το κουδούνι που χτυπάει αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά. Τα παιδιά μας στέλνουν όλοι. Και εμάς μας στέλνουν. Θα δείτε όταν ήρθε ο Αντίχριστος, τα παιδιά θα έχει κοντά του. Και θα φαίνονται ότι χαίρονται και εκείνοι. Γι' αυτό δεν πρέπει να αμελούμε. Όχι τόσο πριν σας πω να είμαστε ψυχαναγκαστικοί στα παιδιά. Τα παιδιά από όλα θα δουν, από όλα θα δοκιμάσουν, από όλα θα κάνουν, αλλά όσον αφορά το παράδειγμα το οποίο φέρνουμε εμείς. Και ξέρετε τι παράδειγμα θα δώσετε στα παιδιά σας. Όχι ότι δεν είστε αμαρτωλοί, αλλά ότι έχετε πίστη και προσευχή. Να δουν τα παιδιά σου ότι οτιδήποτε κάνετε, το κάνετε με πίστη και με προσευχή. Λέτε, αν θέλει ο Θεός θα γίνει. Κάνετε το σταυρό σας πριν. Προσεύχεστε πριν. Αυτό θα δουν τα παιδιά. Και η διαφορά ποια είναι η άλλη, όλα τα άλλα που δίνει ο κόσμος. Δηλαδή τι, επιστήμες, γνώσεις κτλ. Κάνετε εδώ, βάλετε τα πράγματα, φόβοι, αντιφόβοι κτλ. Και σκέψου λογικά. Αυτό δίνει ο κόσμος. Εμείς πρέπει να δίνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι λάθος. Και στα χρόνια αυτά τα οποία βρισκόμαστε, να ξέρετε, μόνο με πίστη και προσευχή την οποία την παλεύουμε ακόμα και εμείς και πρώτα μας έρχεται στο μυαλό να κάνουμε κάτι λογικό, κάτι αυτό που ξέρουμε και μετά να κάνουμε την προσευχή μας και μετά να πιστέψουμε, το παλεύουμε όλοι και πρέπει να το παλεύουμε και για τα παιδιά μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, καμιά φορά λέμε ότι ο Χρυσόστομος λέει πιο πολύ για αυτό το θέμα, αλλά ο Μέγας Βασίλειος ίσως είναι και πιο δυνατός στα λόγια του, ότι δίνει δηλαδή μεγάλη βάση στην ελεημοσύνη. Για να μην ξεχαστούμε, η ελεημοσύνη είναι το παν ό,τι δίνεις. Πρόσεξε. Είναι και το υλικό που θα δώσεις, από το πιο μικρό μέχρι το μεγαλύτερο, αλλά είναι και το πνευματικό που θα δώσεις. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Μια συμβουλή, μια ευχή, μια προσευχή, ένα παράδειγμα και οτιδήποτε άλλο έχεις. Δεν είναι μόνο η ελεημοσύνη χρήματα ή υλικά πράγματα, να το πω έτσι. Και καλό είναι πάντα να συνδυάζονται με τα υλικά πράγματα και τα πνευματικά μαζί. Και να ξέρεις ότι ο Θεός, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι πάντα υποχρεωμένος
απέναντί σου όταν ελεήσεις τον αδερφό του. Γιατί είναι δίκαιος. Γιατί δεν θεωρεί ότι εκείνος είναι Θεός και εμείς είμαστε σκουλικάκι. Είναι δίκαιος ο Θεός. Γι' αυτό να ξέρετε ότι τώρα θα κάνουμε τον αγώνα μας. Και όταν λέμε τώρα, δεν ξέρουμε και τον καθένα πόσο έχει ακόμα σειρά. Διότι όταν πάμε στον τάφο του σώμα μας και η ψυχή μας θα ετοιμάζεται να πάει κάπου, τότε δεν παίζουν ρόλο αυτά. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Και αυτός ο οποίος κάνει ένα επάγγελμα, δεν το κάνει από τον τάφο. Το κάνει όσο είναι ζωντανός. Μετά ξεκουράζεται και μετά πεθαίνει. Γι' αυτό να ξέρετε ότι ό,τι μας κάνει πλεονέκτες και αυτό να μαζεύουμε δηλαδή για μας, μας στερεί τη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να σκορπίζουμε. Όταν σκορπίζουμε και έχουμε πάντα, παραδείγματος χάρη σκόρπισες αγάπη, αγάπη θα έχεις από τον κόσμο. Σκόρπισες λεφτά, θα έχεις και λεφτά όταν εσύ βρεθείς να μην έχεις τίποτα. Ό,τι σκορπίσεις, δηλαδή όταν είσαι σε αυτή τη διαδικασία, τότε θα πάρεις. Και να μην το σκέφτεστε καθόλου αυτό, γιατί καμιά φορά λέμε να γίνει έτσι, να γίνει αλλιώς, δεν χρειάζεται. Σκορπάτε. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας και αυτά εντάσσονται σε μια μεγάλη προσπάθεια να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είτε χρόνια αντιχρίστου είναι, είτε χρόνια Χριστού, αυτόν τον αγώνα πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή εμείς προετοιμαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο, όχι με το πότε θα γίνει το ένα και το άλλο. Να γνωρίζουμε δηλαδή πότε θα γίνει εκείνο, πότε θα γίνει το άλλο. Δεν είναι θέμα γνώσεως, παιδιά, ο αγώνας. Άντε και έμαθες ακριβώς πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και τι θα γίνει. Θα προετοιμάζεσαι, ενώ τώρα μην προετοιμάζεσαι, έτσι, γιατί θα ζήσεις 200 χρόνια. Όχι. Η προετοιμασία που κάνουμε εμείς είναι πνευματική. Γι' αυτό σας λέω αυτά που σας λέω. Λίγο να χαλαρώσουμε δηλαδή. Πες πράγματι ότι πάω εκεί πέρα για να κάτσω για την παρέ. Γιατί δεν είμαστε για παραπάνω, το βλέπετε. Έτσι. Αλλά θα είσαι ανυποχώρητος στα θέματα της πίστεως, στα θέματα της προσευχής. Λέω στα πνευματικά μου παιδιά, όπου και να είναι, το πρωί που θα σηκώνεστε θα πίνετε αγιασμό, πρώτη κίνηση. Θα σταυρώνετε με ευχέλεια το μέτωπό σας και μετά πάτε όπου θέλετε. Επέστε μου λοιπόν, τόσο δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνεται. Κι όμως, επειδή επεμβαίνει ο άλλος, γίνεται τρομερά δύσκολο αυτό το πράγμα. Και ακούω συνέχεια παραλήψεις. Ξέχασα να πιω αγιασμό, ξέχασα να βάλω ευχέλιο. Τι γίνεται και πολεμιέστε τόσο πολύ για ένα τόσο μικρό πράγμα. Είναι ο διάβολος από πίσω. Και φυσικά δεν λέω τους μεγαλύτερους πολέμους, οι οποίοι στρέφονται κυρίως στον άνθρωπο που σας λέει την αλήθεια, στον πνευματικό σας πατέρα. Εκεί στρέφονται όλες οι δυνάμεις του Αντιχρίστου, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν πέσει εκείνος, μετά θα πέσετε όλοι οι άλλοι. Δεν φτάνω όμως εκεί, φτάνω σε ένα μικρό. Πώς ξεκινάς την ημέρα σου? Να κάνουμε μια αναπαράσταση, πόσο κρατάει? Κοιτάξτε, βάζω αγιασμό από το ποτηράκι, το κάνω έτσι, βουτάω το δάχτυλό μου στο ευχέρι και κάνω έτσι. Πόσο κράτησε? 10 δευτερόλεπτα. Εσείς κάντε ένα λεπτό, αν θέλετε, αργά-αργά. Δεν αξίζει τον κόπο να χάνουμε την ψυχή μας, αδερφοί μου, από αμέλεια. Έτσι. Και μετά να περιεργαζόμαστε. Να φτάνουμε μέχρι να σκεφτούμε και τι είναι το άκτιστο φως. Ποιο άκτιστο φως, βρε Καραγκιόζη? Εσύ δεν έβαλες ευχέλιο το πρωί. Αφού είσαι Καραγκιόζη, δεν το κατάλαβες. Άλλοι, πώς μιλάτε έτσι? Θα σας κάνω κάποια στιγμή, θα μας αξιώσει ο Θεός, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε κάνει ερμηνεία του ψαλτηρίου εδώ, της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης. Θα κάνουμε κάποια στιγμή, θα πάρουμε τους πατέρες ένα-ένα, πρώτα από τους προφήτες και τους Αποστόλους, για να δείτε πώς μιλούσαν αυτοί και να καταλάβετε πόσο καραγκιόζηδες είμαστε. Να καταλάβεις πόσο καραγκιόζηδες είσαι όταν αμελείς το παραμικρό και μετά ψάχνεις μεγάλα έτσι διαστημικά πράγματα, τα οποία θα σου δώσει ο Αντίχριστος πάρα πολύ πλούσια και ούφου θα βλέπεις και πράγματα να σηκώνονται θα βλέπεις και ουρανοξύστες χιλιόμετρα θα βλέπεις πλέον και ναούς που θα χωράνε 100.000 κόσμο μέσα θα βλέπεις. Να γεμίζει το μάτι σου για να μην μπορείς μετά να βάλεις λίγο ευχέλιο, γιατί άμα βάλεις ευχέλιο θα εξαφανιστεί ο διάβολος. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, να ξέρετε ότι
θα σταματήσει η προσπάθεια, θα σταματήσει η βοήθεια του Θεού, εφόσον εμείς δεν έχουμε έστω τη φιλική συμμετοχή σε όλο αυτό. Πόσο είναι η φιλική συμμετοχή, αυτά τα απλά πράγματα που σας λέω, συνέχεια. Μα λέει, δεν μας είπατε ποτέ για την ωραία προσευχή, για το άκτιστο φως, για τα θαύματα της μεταμόρφωσης, για το αυτό. Μα αφού δεν προχωρήσαμε ακόμα στο επόμενο βήμα. Όταν αμελείς να πιεις αγιασμό, αμελείς να βάλεις ευχέλεια, αμελείς να κοινωνείς, αμελείς να εξομολογηθείς, αμελείς να διαβάσεις μια ρημάδα σελίδα την ημέρα, αυτή. Ξέρετε πόσο σημαντική είναι αυτή η σελίδα που κρατάω εδώ? Άμα τη διαβάσετε, θα πείτε σιγά τι λέει. Διάβαστε, αυτή η σελίδα εδώ. Ή πάρτε μια οποιαδήποτε σελίδα από ένα πατερικό βιβλίο, από την Αγία Γραφή, από ένα βίο Αγίου, ό,τι θέλετε. Εκεί θα είναι όλη η σκέψη του Θεού για σένα και μέσα θα τη στείλει. Γιατί έκανες τον κόπο να διαβάσεις. Και φυσικά αμελούμε συνέχεια να κάνουμε το καλό, το οποίο μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Σε πήρε ένα τηλέφωνο και μπορείς να τον μιλήσεις και εσύ δεν τον μιλήσεις. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, δεν λέω κανένας τρελός. Και εσύ είπες, όχ, ωραία, άσε με τώρα. Και αυτά να τα ξέρουμε καλά, να είμαστε προσγειωμένοι, γιατί θα βοηθήσει ο Θεός έτσι να ξέρετε, να μην δούμε τον Αντίχριστο σαν λυτρωτή εμείς. Θα βοηθήσει ο Θεός. Γιατί επαναλαμβάνω, τι βλέπει ο κόσμος τώρα? Βλέπει ότι τα έργα του διαβόλου είναι ίδια με τα έργα του Χριστού. Δίνει και αυτός δύναμη. Δίνει και αυτός αλήθειες. Δίνει και αυτός εξουσίες. Δίνει και αυτός δυνάμεις. Και θες τη βοήθεια του διαβόλου? Όχι, δεν τη θέλεις. Γι' αυτό επειδή δεν τη θέλεις, να τραβάς και μια φορά το ζόρι που σου αφήνει ο Θεός να πάθεις, τη θλίψη, τον πόνο κτλ. Γιατί αυτά είναι ευεργεσίες, μας τις δίνει ο Θεός, να ξέρετε, γιατί αμελούμε να βάλουμε το πρωί, να βουτήξουμε το δαχτυλάκι μας στο ευχέλαιο και να κάνουμε έτσι. Γιατί είμαστε μπουμπούνες. Ενώ αν σου πει ο γιατρός, θα παίρνεις κάθε πρωί το φάρμακό σου, εκείνο δεν το αφήνεις. Γιατί είμαστε μπουμπούνες, αδελφοί μου. Να τα λέμε αυτά και παράλληλα να μην κρίνουμε κανέναν, όχι υπό την άποψη ότι τα έχουμε εξηγήσει αυτά της κρίσεως, γιατί έχω κρίση και μπορώ δίκαια να κρίνω, αλλά από μια γενικότερη άποψη, γιατί ο καθένας κάνει τον αγώνα του, έτσι. Να μην σκανδαλίζεστε ποτέ από ανθρώπους, ή τους ακυρώνουμε, τους δεχόμαστε. Έναν ασεβή τον έχουμε ακυρώσει, τελείως, πάει αυτός. Μην περιμένετε αυτόν να μετανοήσει. Είστε ηλίθια αν περιμένετε να μετανοήσει ο ασεβής άνθρωπος. Ποιος είναι ο ασεβής? Αυτός ο οποίος είναι ο αρχηγός της αμαρτίας. Είναι ο ινστρούκτορας. Οτιδήποτε να είναι, σε οποιαδήποτε θέση. Δεν πρόκειται να μετανοήσει αυτός, το ξέρετε αυτό το πράγμα, φαντάζομαι. Αλλά παράλληλα, όλους τους άλλους που κάνουν το μικρό τους αγώνα, θα τους αφήσετε ήσυχους να μετανοήσουν όποτε θέλουν και να προχωρήσουν όποτε θέλουν εκείνοι. Έτσι. Αυτά που σας λέω, βάλτε καλά στο μυαλό σας, γιατί σήμερα, την εποχή αυτή, ή θα ακούτε τεράστια λόγια, ο, ετοιμαστείτε, έρχεται ο Αντίχριστος, ή θα ακούτε, μην αγχώνεστε, όλα καλά, πάμε καλά, η κυβέρνηση είναι εδώ δίπλα μας και όλα θα πάνε καλά. Έτσι. Γι' αυτό, αδερφοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχετε, να προσπαθείτε ή, πάση περιπτώσει, αν ξεχνάτε να το ξαναθυμάστε, ότι ό,τι κάνετε πρέπει να έχει βάση την αγάπη. Ακόμα και αν φαίνεται τραγικό, εξωφρενικό, εξωπραγματικό. Όταν έχετε βάση την αγάπη για αυτό που κάνετε και ο κόσμος λέει πω πω τι κάνει αυτός, να ξέρετε είστε 2 στα 2. Έχετε πετύχει διάνα. Γιατί αφενός ξεκινάτε με την αγάπη και αφετέρου δεν σας θέλει ο κόσμος. Δεν υπάρχει καλύτερο θαύμα από αυτό. Εκείνη την ώρα όμως έρχεται και μία τρίτη κρίση και βλέπει ο κριτής ο δίκαιος ποιος είναι ο κόσμος και ποιος είναι ο χριστιανός. Γιατί αν ο χριστιανός κρίνει με τα δεδομένα του κόσμου, είναι κόσμος παρόλο που λέγεται χριστιανός. Τελείωσε. Και φυσικά με αυτή τη δυνατότητα να ξέρετε, να παίρνετε χάρη. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο τώρα έτσι από την ποιμαντική μου
ευθύνη και αγωνία που βγαίνει καθημερινά, γι' αυτό σας κάνω και τις ομιλίες αυτές, με τη χάρη του Θεού. Να ξέρετε, έχουμε δηλαδή εδώ και παντού έχετε, και στους ναούς σας και παντού και τα λοιπά, έχουμε Άγια Λείψανα, έτσι. Τα οποία Άγια Λείψανα μας τα άφησε ο Θεός, επέτρεψε να έχουμε δηλαδή κομματάκια από τα κόκαλα των Αγίων μας, και να έχουμε επαφή. Σκέψου ότι είναι να κουμπίσεις λίγο τώρα εκεί, να φιλήσεις ένα κομμάτι από το οστά του Μεγάλου Βασιλείου, του Χρυσοστόμου, του Γρηγορίου, του οτιδήποτε. Σου δίνει πρόσβαση, σου δίνει κίνητρο. Τι ήθελα να πω τώρα, πώς κολλάει αυτό στο όλο θέμα. Να πηγαίνετε όπου έχει, να έχετε σχέση. Γιατί είναι το ανθρώπινο, το σωματικό που λέμε, το υλικό. Όπως θες να κάνεις μια αγκαλιά σε έναν άνθρωπο, έτσι να πας να φιλήσεις ένα Άγιο Λείψανο και να μην του παραλείπεις, γιατί αυτά, γι' αυτό είναι σκόρπια παντού, είναι για αυτό το λόγο. Για να λες, άτος εδώ κοντά μου είναι και με βοηθάει. Να προσεύχεστε για την Κατερίνα που έχει καρκίνο, να το ξεπεράσει και να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Να προσεύχεστε για τους υγειονομικούς, που από αύριο θα φανούν πολλά, αλλά να ξέρετε θα υποχωρήσει το σύστημα μπροστά τους, γιατί τους χρειάζεται και δεν θα γίνουν αυτά τα οποία προαναγγέλλονται και αναγγέλλονται και εκφοβίζονται. Και γενικότερα εύχομαι, εντάξει βέβαια από αύριο ξεκινάει το φθινόπωρο με το νέο ημερολόγιο, αλλά επειδή έχουν συνηθίσει άνθρωποι και έχουν μια αυτή στο νου τους, εύχομαι φέτος να είστε πιο αυστηροί, ακόμα και στα παιδιά σας, σε οτιδήποτε λέγεται υπόθεση παιδί, σχολείο, εκπαίδευση και δεν συμμαζεύεται, ό,τι έχει σχέση με τη νέα εποχή και το σύστημα, μακριά. Όσο μπορείτε, μακριά. Θα πλέψουμε τη δική μας πορεία, διότι τα πλακάκια με το διάολο, όσο και αν φαίνονται ανκίνδυνα, είναι επικίνδυνα. Σας εύχομαι καλή πορεία μέσα στην εβδομάδα και πρώτο θα τα ξαναπούμε για να δούμε τι θα πρέπει να προσέξουμε την επόμενη Κυριακή. Παναγία μαζί σας.